Είμαστε κάποιους μήνες πριν από τις νέες δημοτικές εκλογές. Θα ήθελα στην πρώτη ερώτηση να μου πείτε λίγο για τα πεπραγμένα της θητείας σας. Δηλαδή, τι κάνετε από έργα και κυρίως στο ζήτημα της κοινωνικής πολιτικής οδήγησης. Είναι δύσκολο να πει κανείς σε σύντομο χρονικό διάστημα ένα έργο που κάναμε 4 χρόνια και 1 μήνα πλέον από τότε που αναλάβαμε τη Δημοτική Αρχή, σε μια πόλη με αρκετές ελλείψεις, παρά το ότι θα έλεγε κανείς ότι είναι μια προνομίουχα πόλη Αγία Παρασκευή, δεν είναι στους Δήμους που θα έλεγε κανείς ότι έχουν τα φοβερά προβλήματα που έχουμε δει πρόσφατα με πλημμύρες, με διάφορα θέματα τέτοια, με τις φωτιές, γιατί και εμείς έχουμε τον Ημιτό και τον προστατεύουμε όσο μπορούμε. Ωστόσο, να αποπειραθώ να πω ότι θα το κατηγοριοποιήσω ως εξής. Πρώτον, αυτό που θα λέγαμε τεχνικά έργα. Και να πούμε και για την κοινωνική πολιτική μετά. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ολόκληρο έργο που θα το συνοψίσω λιγάκι όσο μπορώ. Πρώτον, πρέπει να πω ότι τελειώσαμε μαζί με τις κτηριακές υποδομές ένα εξαιρετικό σύγχρονο σχολείο που ήταν ημιτελές λόγω πτώχευσης του εργολάβου και με τη βοήθεια... Πότε ήταν ημιτελές? 8 χρόνια πριν. Με τη βοήθεια της Ιωάννας της Κοντούλη και των κτηριακών υποδομών παραδώσαμε στα παιδιά, ξεκίνησαν 11 Σεπτεμβρίου του επαγγελματικού λυκείου της πόλης, των 2 τεχνικών λυκείων, ενός του Χαλανδρίου και του δικού μας ΕΚ, ένα πολύ σύγχρονο, εξαιρετικό κτίριο 11.000 τετραγωνικών μέτρων, με ένα εξαιρετικό αμφιθέατρο θέατρο, με γήπεδα, με υπόγεια πάρκινγκ, με πολλές αίθουσες, πολλά εργαστήρια, πραγματικά ένα στολίδι για την πόλη. Το δεύτερο που πρέπει να πω είναι ότι δώσαμε λύση μαζί με την περιφέρεια και πρέπει να ευχαριστήσω την περιφέρεια Αττικής από την Περιφερειάρχη τη Ρένα Τιδούρου και όλους τους υπόλοιπους αντιπεριφερειάρχες, τον Γιώργο τον Καραμέρο, του Βόρειο Τομέα, τους ανθρώπους των οικονομικών. Ολοκληρώσαμε την δημοπράτηση δημαρχείου στην Αγία Παρασκευή. Ξέρετε, η Αγία Παρασκευή είναι μια από τις λίγες πόλεις στην Αθήνα ίσως που δεν έχουν δικό τους δημαρχείο. Εδώ που μας βλέπετε πληρώνουμε 400.000 το χρόνο. Και βάλαμε μπρος ένα όνειρο για την πόλη. Δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα από πουθενά αλλού και πραγματικά θέλουμε να πιστεύουμε ότι μέσα στις αρχές του επόμενου χρόνου ξεκινάει η ανέγερση ιδιόκτητου του Δημαρχείου στην Αγία Παρασκευή σε ένα χώρο 4 στρεμμάτων στο κέντρο της πόλης που θα είναι και αναπτυξιακό έργο για την πόλη για να τονίζουμε αυτές τις λεπτομέρειες. Και με 3 απόγεια πάρκινγκ έχει 2 χρόνια χρόνο αποπεράτωσης, αλλά θα το δούμε αυτό, μπορεί να γίνουν και νωρίτερα αυτά ανάλογα με την εργολαβία. Το τρίτο που πρέπει να πω και ας πούμε ότι εδώ κάνουμε μια αξιολόγηση είναι ότι ο Δήμος απέκτησε έναν ελεύθερο χώρο 7 στρεμμάτων μαζί με την οικία, το περίφημο κτήμα και την οικία Ιόλα που το αγοράσαμε από τον κατασκευαστή, από τον ιδιοκτήτη του που είναι κατασκευαστής σε χαμηλή τιμή, κατώτερη της αντικειμενικής αξίας, κατώτερη της αξίας που εκτίμησαν οι ορκωτοί εκτιμητές με δόσεις εξαετίας. Και ήδη χρηματοδοτήθηκε η ανάπλασή του με 2,5 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ. Προχωρούν οι μελέτες και θέλουμε να πιστεύουμε ότι στα μέσα του 19 θα έχουμε τη μελέτη αποπεράτωσης η οποία θα δημοπρατηθεί. Συνεπώς έχουμε έναν ορατό χρόνο μέχρι το τέλος του 21 να έχουμε, μέχρι τα μέσα του 21 να έχουμε ένα φοβερό χώρο πολιτισμού που θέλουμε να είναι εκεί. Προφανώς θα είναι ίδρυμα και μουσείο και πραγματικά νομίζουμε ότι θα είναι ένα στολίδι επίσης για την πόλη και ένας χώρος πολιτισμού μεγάλης ακτινοβολίας, παναθηναϊκής, πανατικής και γιατί όχι πανελλήνιας, με έργα που έχουμε ήδη δεχθεί ότι θα προσφέρουν αρκετοί ζωγράφοι και γλύπτες και ένα μεγάλο σχέδιο που έχουμε εκεί. Πρέπει να αναφέρω ιδιαίτερα την δουλειά υποδομής που κάνουμε στα Όμβρια, πάλι με τη βοήθεια της περιφέρειας, με χρηματοδότηση από την περιφέρεια. Έχουμε προχωρήσει αυτή τη στιγμή σε έργα, αντιπλημμυρικά έργα Όμβριων 6 εκατομμυρίων ευρώ σε πάρα πολλές οδούς της πόλης, με ασφαλτόστρωση μετά. Και πρέπει να πω ότι αυτό θωρακίζει την πόλη από τις βροχές. Έχουμε άλλο ένα έργο 2,5 εκατομμυρίων που είναι σε εξέλιξη
μέσω της περιφέρειας πάλι, και πρέπει να το αναφέρω γιατί είναι βασικές υποδομές της πόλης αυτές, όπως καταλαβαίνετε, περιοχές που πλημμυρίζανε ήδη από αυτές τις τελευταίες βροχές. Φάνηκε ότι αντιμετωπίσαμε σοβαρά αυτό το πρόβλημα. Πρέπει να αναφερθώ στις ασφαλτοστρώσεις. Έχουμε ασφαλτοστρώσει 12 χιλιόμετρα στην πόλη και θα ασφαλτοστρώσουμε στις επόμενες εργολαβία, την επόμενη εργολαβία άλλα 12 χιλιόμετρα. Έχουμε κάνει πεζοδρόμια, έχουμε κάνει ανάπλαση πεζοδρομίων 2 χιλιόμετρα και θα κάνουμε άλλα 4. Δεν φτάνουν, αλλά είναι μια βελτίωση σε συγκεκριμένα σημεία της πόλης. Πρέπει να αναφερθώ, για να μου επιτρέψετε να συμβουλεύουμε και τις σημειώσεις μου, σε μια φοβερή δουλειά που έχει γίνει στα σχολεία με τις εργολαβίες των σχολείων. Έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ σε προβλήματα που είχαν τα σχολιά, συντηρήσεων, δημιουργίας ραμπών για αμαία, τώρα φτιάχνουμε ένα σανσέρ για αμαία. Είναι πάρα πολύ το έργο που έχει γίνει στα σχολιά. Θεωρούμε ότι πάνω από 3-4 εκατομμύρια έχουμε δώσει για τα σχολιά μας. Έχουμε προχωρήσει και προχωράει η κατασκευή και νηπιαγωγείου και παιδικού σταθμού. Το ΜΕΝ 1 εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ και σύντομα θα δημοπρατηθεί εντός του 18. Το άλλο είναι στο στάδιο που θα πάρουμε εντός ολίγου την άδεια οικοδομής και θα προχωρήσει και αυτό η κατασκευή νέου παιδικού σταθμού. Πρέπει να αναφέρω οπωσδήποτε το θέμα κολυμβητήριο, διότι αφού κάναμε ορισμένες μελέτες και μελέτη βιωσιμότητας, έχουμε ένα εγκαταλειμμένο κολυμβητήριο στα Μπετά από το 1989, με χρηματοδότηση από την περιφέρεια προχωράει η μελέτη ολοκλήρωσής του και θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτό θα είναι ένα έργο της επόμενης τετραετίας κατά τη γνώμη μας. Ωστόσο, θα έχουμε εντός του επομένου χρόνου τη μελέτη ολοκλήρωσής του, ώστε να προχωρήσουμε στη δημοπράτηση. Μια ολόκληρη δουλειά στο κημητήριο, αναπλάθουμε την πλατεία του Αγιάννη. Δεύτερη πεζογέφυρα ολοκληρώνεται επί των ημερών μας στην Οδό Μεσογείων. Είναι πάρα πολλά που πρέπει να αναφέρω, ελεύθερους χώρους, παιδικές χαρές, πάρκα καινούρια. Και να πάω, αφού σας ανέφερα για τα σχολεία όπου έγιναν 5x5, ανακατασκευάστηκαν γήπεδα 5x5, ανακατασκευάστηκαν αύλοι χώροι σε αρκετά δημοτικά σχολεία, σε αρκετά σχολεία κυρίως δημοτικά. Και προχωράμε στην απαλωτρίωση ενός χώρου που θέλουμε να γίνει δημοτικό σχολείο καινούριο, γιατί η πόλη θέλει καινούριο δημοτικό σχολείο, όπως και καινούριο γυμνάσιο. Έχουμε πάρει απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την αγορά ενός χώρου με απαλωτρίωση, που θα προχωρήσει και δεν θα γίνει πολυκατοικίες, ένας μεγάλος χώρος στο Τζακό. Στην ανακύκλωση και την καθαριότητα πρέπει να αναφέρω ότι έχουμε βάλει 11 ζευγάρια υπογειοποιημένων κάδων σε πολλά σημεία της πόλης και αυτό θα προχωρήσει και το 19. Έχουμε προχωρήσει την ανακύκλωση φτιάχνοντας 30 γωνιές ανακύκλωσης με 4 ρεύματα. Έχουμε προχωρήσει το κινητό πράσινο σημείο που περιφέρεται στην πόλη και διδάσκει ανακύκλωση στις πλατείες της πόλης. Και υπάρχει ένα μεγάλο πρόγραμμα που το συνεχίζουμε με στόχο επίσης την δημιουργία πράσινου σημείου που χρηματοδοτείται από την περιφέρεια, η δημιουργία, προχωράμε στην αγορά χώρου και γενικά νομίζω ότι αλλάξαμε την εικόνα της καθαριότητας παύλα ανακύκλωσης στην πόλη, κάτι που δεν είχε γίνει καθόλου τα τελευταία χρόνια και η πόλη είχε μείνει πίσω. Προφανώς έχουμε περισυλλέξει εγκαταλειμμένα οχήματα για να τα αναφέρω όλα αυτά. Και θα μου επιτρέψετε να πάω στην κοινωνική πολιτική που είπατε. Έχουμε κάνει μείωση δημοτικών τελών αθρηστικά 12%. Είμαστε μαζί νομίζω με άλλον ένα δήμο, με το Χαλάντρι, ίσως στην η πιο φτηνή δήμη των βορείων προαστίων, πιο φτηνός δήμος και πιθανά και άλλων δήμων που δεν θα το περίμενε κανείς. Έχουμε μηδενίσει τέλη για άνεργους, πολύτεκνους, απόρους και πάει λέγοντας. Έχουμε μειώσει σημαντικά τα τέλη στο κημητήριο, τα βρήκαμε σε υψηλές τιμές και βεβαίως δεν είναι ανταποδοτικά τέλη αυτά ώστε να ελπίζει και να εισπράττει κανείς από εκεί κέρδη. Έχουμε κάνει φοβερές μειώσεις εκεί. Έχουμε κάνει στους παιδικούς σταθμούς απαλλαγή από τα τροφεία σε εισόδημα μέχρι 18.000. Μια ολόκληρη δουλειά εκεί με καινούριους, με μονιμοποίηση υπαλλήλων από το ΑΣΕΠ, θα φτάσουμε τους 45 υπαλλήλους μέσα στο 19, με τη λειτουργία του κοινωνικού παντοπολίου που τη συνεχίζουμε, την παραλάβαμε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, του κοινωνικού μαγειρίου, του κοινωνικού φαρμακείου και
Εμείς δημιουργήσαμε κοινωνικό φροντιστήριο το οποίο λειτουργεί και φέτος για τέταρτη χρονιά. Έχουμε ενισχύσει προγράμματα κατασκηνώσεων, δημιουργικής απασχόλησης. Το κέντρο κοινότητας ξεκίνησε στο Δήμο της Αγίας Παρασκευής. Έχουμε προχωρήσει και είμαστε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής που καλύπτει 175 οικογένειες με 362 μέλη. Το βοήθεια στο σπίτι λειτουργεί κανονικά. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε φτιάξει δύο γραφεία και είναι λίγο μια καινοτομία αυτό που κάναμε, ένα γραφείο άνεργων ανασφάλιστων συνταξιούχων για να συμβουλεύονται από εθελοντή, να έχουν συμβουλές για τα ασφαλιστικά και τα συνταξιοδοτικά τους θέματα, όπως και ένα γραφείο βοήθειας για ανέργους. Έχουμε βρει αρκετά επιδόματα και έχουμε βοηθήσει να βρουν δουλειά άνθρωποι στις σημερινούς καιρούς. Δεν θέλω να πω επίσης για το κέντρο γυναίκας, για το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, για τα δημοτικά ιατρία που είναι δωρεάν. Έχουμε δύο δημοτικά ιατρία από πολλά χρόνια που τα συνεχίζουμε. Μια δουλειά στα αδέσποτα, σημαντική δουλειά. Και βέβαια θα μου επιτρέψετε εδώ να αναφερθώ στην μεγάλη δουλειά που έχουμε κάνει στον πολιτισμό. Φτάσαμε φέτος να έχουμε μια λεγόμενη πενταλογία πολιτισμού, πέραν του ότι γίνεται όλο το χρόνο. Από νωρίς το καλοκαίρι ξεκινάει ο δημοτικός κινηματογράφος ανακαινισμένος σε ένα πολύ ωραίο σημείο στο πάρκο Σταύρος Κότσης, δωρεάν όλο το καλοκαίρι. Συνεχίζουμε με τη δουλειά που κάνει η Δημοτική Βιβλιοθήκη, τις πολιτιστικές συναντήσεις Αλέκος Κοντόπουλος. Συνεχίζουμε με το Διαδημοτικό Φεστιβάλ Θεάτρου που επίσης είναι 10 μέρες το Σεπτέμβριο. Συνεχίζουμε με το Summer Time που και αυτό έγινε φέτος το Σεπτέμβριο μετά την αναβολή του λόγω της μάνδρας. Και τέλος, για πρώτη φορά φέτος, στο κτήμα, στον κήπο του Ιόλα, κάναμε μια εβδομάδα φοβερές πολιτιστικές βραδιές. Όλα αυτά με ελεύθερη είσοδο και με εξαιρετικά μεγάλη συμμετοχή των κατοίκων. Είναι στόχος μας ο πολιτισμός, είναι καθημερινότητά μας, είναι όπως αντιλαμβάνεστε βασική μας επιλογή, γιατί ακριβώς μας πάει όλους μπροστά. Και βεβαίως να ασχοληθώ με τα αθλητικά, όπου έχουμε ενισχύσει πάρα πολύ τις αεραστεχνικές ομάδες. Έχουμε φτιάξει αρκετά πράγματα στα γήπεδά μας. Τα δύο ανοιχτά μπάσκετ έχουν αναπλαστεί, τα δύο κλειστά γυμναστήρια έχουν αναπλαστεί, τα δάπεδα έτοιμα ετών. Προχωράμε σε διαθέσεις γυμναστών στα ΚΑΠΗ, στα σχολεία. Έχουμε μια σπουδαία δουλειά από τον Πολιτιστικό Αθλητικό Οργανισμό. Τα εργαστήριά μας τέχνης, από τα πιο έτσι ακουστά στην Ελλάδα ίσως, συνεχίζουν τη δουλειά τους. Προχωρήσαμε σε καθιέρωση ποδηλατοποριών, γιατί έχουμε ποδηλατόδρομο στην κάτω γειτονιά και πρέπει να το πω αυτό. Ολοκληρώσαμε ένα έργο που ουσιαστικά το περισσότερο κομμάτι του έγινε από εμάς, στη δικιά μας θητεία, η περίφημη ανάπλαση των οδών στο Κοντόπευκο, ποδηλατόδρομη, ένα έργο που ξεκίνησε από την προπροηγούμενη Δημοτική Αρχή, χρηματοδοτήθηκε από τη Δημοτική Αρχή Γιαννακόπουλου, αλλά που το ολοκληρώσαμε εμείς, ένα πολύ καλό σημείο στην περιοχή που αξίζει να το περπατήσει κανείς, αξίζει να κάνει ποδήλατο, γιατί πραγματικά άλλαξε την εικόνα του Κοντόπευκου. Αγώνες μαζικού αθλητισμού κλπ. Για τους εργαζόμενους έχουμε κάνει μια ολόκληρη δουλειά. Για την επιχειρηματικότητα έχουμε κάνει μια ολόκληρη δουλειά με την τοπική ένωση εμπόρων βιοτεχνών. Και πρέπει να πω ότι έχουμε κάνει μια σημαντική δουλειά στα οικονομικά μας. Ο Δήμος έχει την ευρωστία που έπρεπε να έχει, που πρέπει να έχει. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ξέρουμε ότι έχουν μειωθεί οι ΚΑΠ, οι κεντρικοί αυτοτελείς πόροι, πριν χρόνια. Από το 10 και μετά είχαμε μια μείωση μέχρι το 15-16 και τώρα θέλω να πω την περασμένη χρονιά είχαμε μια μικρή αύξηση στα ποσά που δίνει το κεντρικό κράτος για τους Δήμους. Αυτό θα έλεγα είναι ένα γενικό περίγραμμα που βεβαίως λείπουν πράγματα εδώ, καινούργιοι ελεύθεροι χώροι που θα αποκτήσουμε, γιατί πρέπει να κάνουμε και άλλο σχολείο. Αυτή είναι μια ολόκληρη δουλειά που βεβαίως καλά ρωτάτε για την κοινωνική πολιτική στις εποχές των μνημονίων. Είναι κάτι το οποίο το δουλεύουμε καθημερινά, κάνουμε ειδικές προσφορές στους άνεργους και στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, με τρόφιμα τα Χριστούγεννα, στις γιορτές, και χρηματικά ποσά στη διάρκεια όλου του χρόνου στους πραγματικά έχοντες ανάγκη. Μια ολόκληρη δουλειά που συνεχίζεται κάθε χρονιά με αγώνα, με προσπάθεια, με ό,τι πρέπει να κάνει ένας σύγχρονος Δήμος, και νομίζω ότι είμαστε αυτό που πρέπει να κάνει, είμαστε σε αυτό το
όριο που πραγματικά ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ανταποκρίνεται στους πολίτες. Και πάνω απ' όλα εδώ, με αφορμή αυτό να πω ότι ένα μεγάλο σημείο που νομίζω ότι ανταποκρινόμαστε και το έχουν αντιληφθεί οι κάτοικοι είναι η καθημερινότητα της πόλης. Η κατάσταση των δρόμων, ο ηλεκτροφωτισμός, η καθαριότητα, όλο αυτό που θα το έλεγε κανείς καθημερινότητα, νομίζω ότι είναι κάτι, ένα στοίχημα που το έχουμε κερδίσει, που όμως είναι καθημερινό και είναι καθημερινός αγώνας. Ποια είναι η γνώμη σας για τον Κλισθένη και ειδικότερα, αν θέλετε, για το ζήτημα της απλής αναλογικής? Νομίζω ότι ο Κλισθένης μόνο θετικά έφερε στην αυτοδιοίκηση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν άφησε αρκετές εκκρεμότητες παράλληλα. Άρα αναμένουμε τον Κλισθένη 2. Έκανε κατηγοριοποίηση των Δήμων, ο Κλισθένης 1. Ενίσχυσε τη συμμετοχικότητα των πολιτών, ενίσχυσε τα συλλογικά όργανα της αυτοδιοίκησης, έκανε καλύτερες τις διαδικασίες για τους φορείς διαχείρισης απορριμμάτων και έφερε την απλή αναλογική, που νομίζω ότι αυτό δημιουργεί μια άλλη μέρα στους Δήμους μας. Καλούμαστε να το διαχειριστούμε όλοι, συμπολιτεύσεις και αντιπολιτεύσεις, την επόμενη μέρα της δεύτερης Κυριακής ή της πρώτης του Μαΐου. Θα δείξουμε αν έχουμε πολιτική κουλτούρα διαλόγου και συνεργασιών. Είναι ένα στοίχημα αυτό ειδικά του Κλισθένη. Αν επανεκλεγείτε στις εκλογές που θα γίνουν στους επόμενους μήνες, ποιες θα είναι οι προτεραιότητες σας? Τι είναι αυτό που θέλετε να κάνετε και που δεν προλάβετε να κάνετε? Πρέπει να απαντήσω ότι θεωρώ ότι θα επανεκλεγούμε και δεν το λέω έτσι ακριβώς γιατί έχουμε ξεκινήσει μια ολόκληρη δουλειά η οποία πρέπει να συνεχιστεί. Νομίζω ότι οι κάτοικοι το έχουν εκτιμήσει αυτό και θα μας τιμήσουν και στις επόμενες δημοτικές εκλογές. Αλλά βεβαίως αυτός είναι ένας καθημερινός αγώνας, όπως ανέφερα πριν. Στη βάση του επιχειρησιακού μας σχεδιασμού που τον παρουσιάσαμε δημόσια στο αμφιθέατρο του Δημόκρητου, θα συνεχίσουμε καταρχάς με τρία μείζωνα έργα που έχει ανάγκη η πόλη. Πρώτον, να ολοκληρώσει το κολυμβητηριό της. Δεύτερον, να αναπλάσει το πάρκο Σταύρος Κότσης που είναι χώρος πολιτισμού και αθλητισμού. Και τρίτον, να φτιάξουμε το αθλητικό κέντρο σε μια περιοχή που έχει χαρακτηριστεί έτσι στα πευκάκια της Αγίας Παρασκευής, 23 στρέμματα, που θέλω να πιστεύω ότι μέσα στο 19 θα ολοκληρώσουμε ένα ανοιχτό προπονητήριο. Αυτά είναι, αν θέλετε, τα τρία μεγάλα στοιχήματα που νομίζω ότι θα έχουμε ως Δημοτική Αρχή την επόμενη τετραετία. Και θέλω να πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Ήδη ξεκινάμε τις μελέτες για αυτά τα τρία έργα, παράλληλα με τη δημιουργία ναού στο κημητήριο, που πιθανόν θα το προλάβουμε μες στο 19. Και βεβαίως με αυτό που λέγεται καλύτερη οδή, καλύτερη πεζοδρόμια, βιώσιμη κινητικότητα, κοινωνική πολιτική, όλο αυτό που κάνει ο Δήμος σε καθημερινή βάση και το κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχουν 3-4 έργα μείζωνα για την πόλη. Θα ολοκληρωθεί το Δημαρχείο λοιπόν, θα φτιάξουμε το αθλητικό κέντρο στα Πευκάκια, θα φτιάξουμε χώρους πολιτισμού και αθλητισμού καλύτερους από ό,τι είναι τώρα στο πάρκο Σταύρος Κότσης και νομίζω ότι θα ολοκληρωθεί και το κολυμβητήριο, παράλληλα με όλα τα μεγάλα καθημερινά προβλήματα της πόλης που θέλουν αντιμετώπιση. Καλύτερα πεζοδρόμια, καλύτερη ασφαλτόστρωση, καλύτερη κοινωνική πολιτική σε όλο αυτό που είναι ένα καθημερινό στοίχημα. Καλύτερες πλατείες, θα πεζοδρομήσουμε σύντομα ένα κομμάτι στην κεντρική πλατεία που θα ανοίξει για τους πεζούς και θα περπατάνε ακόμα καλύτερα. Όλο αυτό νομίζω ότι θα είναι το στοίχημα της επόμενης τετραετίας.